Φίλες και φίλοι, σχολή της Λεμεσού, όπου σε πολύ λίγο θα παρακολουθήσουμε σε ζωντανή μετάδοση δωρεάν ανοιχτά από το κανάλι της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης και το cpftv.net τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος ΟΠΑΠ Β2 κατηγορίας ανάμεσα στις ομάδες του Phoenix MJ Basket Plus με έδρα την Λεμεσό και του Ζήνωνα Λάρνακας. Ηλιάδη. Και το πρώτο jump ball στην αναμέτρηση με τον Ζήνωνα στην πρώτη κατοχή. Τον είδαμε πόσο κυριαρχούσε κάτω από τα καλάθια. Ευκαιρία το Φίνιξ να εκμεταλλευτεί. Και το κάνει εδώ με τον Γιώργο Τάλαρη να πετυχαίνει το τρίποντο. 37 ετών. Γεωργιάδης σκοράρει από την γωνία. Ο Κωνσταντίνος Γεωργιάδης φτάνει στους 5 πόντους. Τον Τίνκα. Ελευθερώνεται ο Τίνκας πάρα πολύ ωραία. Άστοχος όμως, άτυχος εκεί. Μπάλα δεν του κάνει το χατήρι. Πήρε το αμυντικό rebound τον Έστορα. Ευκαιρία το Ζήνο να βγει στο fast break. Ωραίο. Ωραία η προσπάθεια εκεί και το τελείωμα από τον Σωτήρη Χατζιωάννου που σκοράρει. Τάλαρης τρέχει. Μένουν 3 δευτερόλεπτα. Γρήγορο shoot. Foul στο shoot για 3 πόντους. 3 βολές για τον Πόλη Λιάδη. Ό,τι χειρότερο εκεί από πλευρά Ζήνο στην άμυνα. Να δούμε τη φάση. Έβαλε το αριστερό χέρι εκεί ο Ευαγγέλου. 21 όλα. Δημητρίου έβγαλε έξω. Η μπάλα κατέληξε στον Τάλαρη για 3. Που σκόραρε. Φτάνει τους 9 πόντους. Τον δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος Β2. Τίνκας. Δέχεται την τάπα από τον Μαλαθούρα. Τον σταματάει εκεί μεγαλοπρεπέστατα. Βγάζει έξω. Στον Κούλουμο που σκοράρει. Παίρνει και το φάουλ. Fast break για τον Φίνις, καλάθι και φάουλ από τον Στέφανο Τίνκα. Στέφανος Τίνκας, ο μικρός αδελφός του Φιλιππού. Καλάθι και φάουλ από τον Γιάννη Κούλουμο. Φτάνει τους 7 πόντους. Δηλαδή αυτό στον Κουζάπα. Για 2. Γεωργιάδης έξω ξανά στον Χατζιωάννου. Πεντάρης, κυκλοφορία και στους 5 παίχτες πάει μπάλα. Ευαγγέλου με τη βοήθεια του Ταμπλό σκοράρει. Πρώτο του καλάθι σήμερα για τον Νικόλα Ευαγγέλου. Για 3 ο Ευαγγέλου σκοράρει. Νικόλας Ευαγγέλου καλάθι 3 πόντων, φτάνει τους 5. Ωραίο το καλάθι από τον Μιχάλη Χριστοφίδη, φτάνει τους 11 πόντους με τον Γεωργιάδη. Κατεβάζει το rebound Δημητρίου, έρχεται ο Χριστοφίδης να κλέψει την μπάλα. Βγάζει στον ελεύθερο Αντώνη Νεοφύτου, κάτω από το καλάθι σκοράρει, φτάνει τους 8 πόντους και στο συν 11 ο Ζήνων. Έτσι το 66-54 θα είναι το τελικό σκορ του αγώνα. Ο Ζήνων που κάνει τον break πάνω στον break.